Και το επόμενο θέμα μας έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον. Είναι ευχάριστο καταρχάς, μια που γύρισαν γεμάτη εμπειρίες και αυτοπεποίθηση για το μέλλον στην Αλεξανδρούπολη οι αθλητές βόλεϊ του Εθνικού και beach volley της Εθνικής Ελλάδος. Ο Γιάννης ο Καβαρατζής και ο Γρηγόρης Κοντοστάθης. Το ευρύτικο δίδυμο των επιτυχιών βρισκόταν στη Λάρνακα, στην Κύπρο, όπου έλαβε μέρος στο διεθνές τουρνά beach volley και κέρδισε την ένατη θέση ανάμεσα σε 32 πολύ καλά ζευγάρια, κάνοντας όλους τους ευρύτες υπερήφανους. Στόχος των παιδιών από εδώ και πέρα είναι η κατάκτηση μιας καλής θέσης στο βαλκανικό και ευρωπαϊκό τουρνά beach volley που θα διεξαχθούν το επόμενο διάστημα σε Ρουμανία και Αυστρία αντίστοιχα. Με τη μεγάλη διάκριση της ένατης θέσης στο παγκόσμιο τουρνουά beach volley της Λάρνακας επέστρεψε στην Αλεξανδρούπολη το νεαρό δίδυμο των επιτυχιών, τον Καβαρατζή και Κοντοστάθη. Στο αεροδρόμιο τους περίμεναν φίλοι και συγγενείς, οι οποίοι τους υποδέχθηκαν με δάκρυα χαράς και χειροκροτήματα. Στο παγκόσμιο τουρνουά beach volley που διοργανώθηκε στην Κύπρο συμμετείχαν 32 ομάδες, πολλές εκ των οποίων μάλιστα αποτελούν μεγαθύρια του αθλήματος σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι δύο αθλητές έμειναν πολύ ευχαριστημένοι από την επίδοσή τους και βάζουν πλέον πλώρη για ακόμη μεγαλύτερα πράγματα. Συμμετείχαμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 19 στην Λάρνακα. Ήταν η πρώτη μας συμμετοχή σε ένα τόσο σημαντικό τουρνουά διεθνές. Είμαστε 2 χρόνια μαζί με τον συμπαίκτη μου, κάνουμε καλή δουλειά. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε να κάνουμε τέτοια επιτυχία. Αλλά αφού ήρθε, τη δεχτήκαμε καλά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, αλλά στοχεύουμε και ψηλότερα. Συμμετείχαν 32 ομάδες από όλο τον κόσμο στο τουρνουά. Ήταν 8 όμιλοι από 4 ομάδες και καταφέραμε, περάσαμε δεύτερη στον όμιλό μας. Και από εκεί και πέρα ακολούθησαν 2 παιχνίδια νοκάουτ, στα οποία το ένα το κερδίσαμε, το άλλο το χάσαμε και βγήκαμε ένατοι στον κόσμο. Επόμενη στόχη των αθλητών του βόλεϊ του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και της Εθνικής Ομάδας στο beach volley είναι το βαλκανικό τουρνουά που θα διεξαχθεί μέσα στο μήνα στη Ρουμανία, αλλά και το πανευρωπαϊκό της Αυστρίας, όπου προσδοκούν να φτάσουν ακόμη ψηλότερα. Πήραμε την ένατη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω το 19 στη Λάρνακα, στην Κύπρο. Η ένατη θέση είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς το επίπεδο των εφήβων είχε 10 χρόνια να κάνει αισθητή την παρουσία της στο παγκόσμιο beach volley. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και όλη η αποστολή είναι ευχαριστημένη για αυτή μας την επιτυχία. Παίξαμε και κερδίσαμε ομάδες οι οποίες ήταν καθαρά ομάδες beach volley και πιο έμπειρες από εμάς. Αυτό μας κάνει χαρούμενους γιατί ήταν και το πρώτο μας τουρνουά φέτος. Τώρα συνεχίζουμε με το τουρνά μας στη Ρουμανία 26 με 28 Ιουλίου το Βαλκανικό και στη συνέχεια έχουμε 16 Αυγούστου με 19 το Ευρωπαϊκό στην Αυστρία. Ο Απόστολος Κοντοστάθης, πάντως πατέρας του αθλητή Γρηγόρη Κοντοστάθη και γνωστός προπονητής Στίβου, πέρα από τη συγκίνησή του εξέφρασε και το παράπονο του αναφορικά με το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αλεξανδρούπολη με τα γήπεδα του beach volley, παρά το γεγονός πως το ίδιο το άθλημα ξεκίνησε από εδώ. Σήμερα πραγματικά υποδεχθήκαμε 2 αθλητές οι οποίοι είχαν μια μεγάλη παγκόσμια διάκριση. Είναι σημαντικό τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Αλεξανδρούπολη παιδιά από την περιοχή μας να κατακτούν παγκόσμιες θέσεις. Πράγματι η συγκίνηση είναι μεγάλη. Εγώ απλά σαν άνθρωπος του αθλητισμού ήμουν προπονητής του Στίβου, πολλοί θα το ξέρουν. Τώρα βλέποντας το γιο μου να έχει τέτοιες διακρίσεις νιώθω διπλά συγκινημένος, θα μπορούσα να πω. Είχαμε ένα πρόβλημα με τα γήπεδα. Δυστυχώς το beach volley στην Αλεξανδρούπολη, αν και ξεκίνησε το beach volley από την Αλεξανδρούπολη και ειδικά από την Plaza Santa Rosa, δεν είχε την εξέλιξη που έπρεπε, δεν έχουμε τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ομοσπονδία όπως είναι ο κύριος Παρασκευόπουλος Αλέκος, όπως είναι ο κύριος Γιώργος Γκάγκαλης, οι οποίοι είναι από την Αλεξανδρούπολη, χειρίζονται το beach volley και εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε εδώ να διοργανώσουμε ούτε ένα τουρνουά για να κάνουμε πανελλήνια πρωταθλήματα.